Χαίρετε. Όσοι συμμετείχαν σε διάφορους καιρούς, σε πολέμους και μάλιστα από ποικίλε θέσει, δηλαδή είναι αξιωματικοί, είναι οπλίτες, σε διάφορους πολέμους που διεξάγονται στη ζωή τους, τότε χρησιμοποιούν πάρα πολλοί παραδείγματα και περιστατικά από τις πολεμικές αυτές σειράξεις. Θυμάμαι τον πατέρα μου, ο οποίος συμμετείχε στον πόλεμο του 1940 στην Ορβανία και συνέχεια μας έλεγε για τα γεγονότα τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια του πόλεμου. Και μάλιστα τους αρέσει να λένε τέτοια γεγονότα από τις συγκρούσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του πόλεμου. Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι γιατροί που σε όλη τη ζωή, ιδίω προ το τέλο τη σταδιοδρομία του, διηγούνται διάφορα περιστατικά από τι μάχες που έδωσαν εναντίον της ασθενία και εναντίον του θανάτου. Γιατί η ιατρική επιστήμη είναι μια επιστήμη που αγωνίζεται βασικά εναντίον του θανάτου, χωρίς ποτέ να μπορέσει να τον νικήσει. Και η ιατρική επιστήμη και αυτή ασχολείται με πολεμική, οπότε και οι γιατροί τους αρέσει να χρησιμοποιούν διάφορα τέτοια παραδείγματα από την ιατρική τους επιστήμη. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με τους μοναχούς και μάλιστα τους καλούς μοναχούς. Πολλά χρόνια πολεμούν εναντίον του θανατηφόρου ιού της αμαρτίας, δηλαδή εναντίον του θανάτου, του διαβόλου και της αμαρτίας και έχουν πάρα πολλά να διηγηθούν από πολλά περιστατικά να διηγηθούν από τον αγώνα αυτό τον οποίο διεξάγουν σε όλη τη ζωή. Άλλωστε η εμπειρική θεολογία ομοιάζει με τις πολεμικές τέχνες. Δηλαδή είναι μια πολεμική, διότι πολεμάει το διάβολο, την αμαρτή και το θάνατο, οπότε είναι μια πολεμική τέχνη η εμπειρική θεολογία. Το ίδιο ακριβώ ε, συνδέεται και με την ιατρική επιστήμη, γιατί πάλι πολεμά την αμαρτία που είναι ένας θανατηφόρος ιός. Επομένως η εμπειρική θεολογία την οποία εκφράζουν οι μοναχοί και γενικότερα η εκκλησία δεν είναι μια φιλοσοφία και ηθική αλλά είναι πολεμική εναντίον του διαβόλου, εναντίον της αμαρτίας και εναντίον του θανάτου σε όλη τη ζωή τους. Έτσι κάθε μοναχός μπορεί να διηγηθεί πάρα πολλά περιστατικά από τον αγώνα τον οποίο έκανε κατά τη διάρκεια της μοναχικής του πολιτείας, κατά τη διάρκεια της ζωής. Αυτό το βλέπουμε στα γραπτά του Αγίου Σουλάνου. Παντού περιγράφει τέτοια γεγονότα, παντού περιγράφει πνευματικούς πολέμους και πνευματικές, θα έλεγα, ιατρικές μάχες, δηλαδή εναντίον των πληγών που δημιουργεί η αμαρτία. Βέβαια τα κείμενά του τα γραπτά του δηλαδή, οι γραφές όπως λέγονται, τα χώρισε ο Άγιος Σοφρόνιος κατά κεφάλαια και κατά ενότητες τις οποίες έχουμε δει μέχρι τώρα και αναλύσαμε διάφορα περιστατικά από όσα περιγράφει ο Άγιος Λουανός. Αλλά προς το τέλος των γραπτών όπως ακριβώς τα κατένιμε ο Άγιος Σοφρόνιος υπάρχει και μια ενότητα με τίτλο «Διηγήσεις από τη ζωή» εννοείται από τη ζωή του Αγίου Σουλανού. Ε, παρουσιάζονται δηλαδή διάφορα γραπτά του Αγίου Σουλανού που μιλάνε για περιστατικά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ζωής του. Και βεβαίως ε, παρατίθενται εκεί διάφορα τέτοια περιστατικά που αναφέρεται στη ζωή και την πολιτεία του Αγίου Σουλανού. Δηλαδή ο ίδιος ο Άγιος Σουλανός τα κατέγραψε και ο Άγιος Φρόνιος τα κατέριμε σε διάφορες ενότητες. Μερικά από αυτά τα περιστατικά που παρουσιάζονται σε αυτό το ειδικότερο κεφάλαιο που λέγεται διοικοί διηγήσεις από τη ζωή, τα έχω εντάξει σε μερικές άλλες ενότητες, τα οποία έχουμε πει μέχρι τώρα. Αλλά εδώ, στη σημερινή εκπομπή, θα παρουσιάσω μερικά μόνο περιστατικά που αναφέρονται στον αγώνα τον οποίο έκανε ο Άγιος Ουρανός και, και, στον βίο και την πολεμική του την πολεμική, την πολεμική την οποία έκανε εναντίον του διαβόλου και της αμαρτίας. Δεν είναι όλα όσα καταγράφονται εκεί τα οποία θα πω σήμερα αλλά είναι μόνο μερικά τα οποία είναι πολύ εκφραστικά. Θα τα χωρίσω σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα θα δούμε τα περιστατικά που ο ίδιος ο Άγιος Ουλανός τα περιγράφει από τη ζωή του και στη δεύτερη ενότητα θα δούμε τα περιστατικά τα, περιστατικά, τα οποία γράφει από εκείνα τα οποία συνέβησαν στην ηρά Μονή του Αγίου Παντελήμωνας του Αγίου Ορος, στην οποία ήταν μοναχός. Και πρώτα πρώτα λοιπόν να δούμε τα περιστατικά μερικά περιστατικά από τη ζωή του. Για τον βίο και την πολιτεία του Αγίου Σουλανού ανέφερα τα σχετικά στην πρώτη ενότητα των ομιλιών αυτών και βεβαίως και μετά μερικά από αυτά τα παρουσίασα στη δεύτερη ενότητα που έγινε λόγος για τη θέση την οποία είχε και τη διδασκαλία την οποία είχε ο Άγιος Σουλανός για διάφορα πνευματικά και θεολογικά ζητήματα. Εδώ θα, παρατεθ, θα παρατεθούν μερικά μόνον από αυτά τα περιστατικά τα οποία είναι ενδεικτικά στην αρχή της μοναχής του ζωής ε, ε, παρά τον, τη φλόγα της μετανία την οποία νύχε την οποία μετάνια άναψε η χάρις του Θεού και τον διακατήχε μέσα του εντούτοις δέχτηκε καθώς ο άνθρωπος στην αρχή είναι και άπειρος στον πνευματικό αγώνα δέχτηκε ένα σαρκικό λογισμό. Αμέσως τον εξαγόρεψε στο πνευματικό του εξομολόγο και αντιμετωπίστηκε και τήρησε το λόγο του πνευματικού πατρός. Λέει ο Άγιος Σιλωανός. Αμέσως μόλις τελείωσα τη στρατιωτική μου θητεία μπήκα στη μονή. Μετά όμως από λίγο καιρό έπεσαν επάνω μου σαρκικοί λογισμοί και με έδιωχναν πάλι προς τον κόσμο για να ανυμφευτώ τότε πήρα την απόφαση στην ψυχή μου εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου και άρχισε να προσεύχουμε κτενός να μου συγχωρέσει ο Θεός το πλήθος των αμαρτιών δεν σημαίνει ότι όταν κανείς πηγαίνει στο μοναστή τελειώνουν όλα τα θέματα εκεί περισσότερο πολεμούνται από το διάβολο όπως εδώ είδαμε στο περιστατικό του Αγίου Σιλουανού ένα πάλι περίπου το ίδιο περιστατικό περιγράφει αλλού ο Άγιος Σιλωανός. Λέει, όταν ήμουν αρχάριος είπα στο πνευματικό ότι δέχτηκα σαρκικό λογισμό και ο πνευματικός μου απάντησε ποτέ να μην τον δέχεσαι. Πέρασαν από τότε 45 χρόνια και δεν δέχτηκα ούτε μια φορά σαρκικό λογισμό, ούτε οργίστηκα. Έστω και μια φορά εναντίον κάποιου, γιατί η ψυχή μου θυμάται την αγάπη του Κυρίου και τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος και λησμονώ τις προσβολές. Πάλι εδώ είναι πολύ εκφραστικό αυτό το παράδειγμα γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος της πολεμικής την οποία διαξάγει ο μοναχός όπως εδώ ο Άγιος Ουλάνος, δηλαδή να μην αποδέχεται κανένα σαρκικό λογισμό, να τον αποκρούει το λογισμό και όταν, όταν τον προσεγγίζει δηλαδή αυτό ο λογισμό θα πρέπει να τον αποκρούει και βεβαίω μετά δεν γίνεται η αμαρτία. Διότι όταν κάνει δέχεται το λογισμό, αμέσω μετά έρχεται η επιθυμία, η αμαρτία και ακολουθεί το πάθο. Και ακριβώ γίνεται και στα πνευματικά θέματα, όπως γίνεται και στα ιατρικά, δηλαδή στα, θα λέγα, στα θέματα της ασθενία. όταν εισέρχεται ένα ιό και δεν προσέχει κανείς ή κρυώνει τέλο πάντων τότε εισέρχεται με στο σώμα και δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό περίπου το ίδιο γίνεται και στα πνευματικά θέματα. Ο Άγιος Λουανός έδειξε μια αποφασιστικότητα, ετήρησε τον λόγο τον οποίο του είπε ο πνευματικό, έδειξε αποφασιστικότητα και ανδρεία και έτσι έδιωχναν τους λογισμούς και παρέμεινε σε όλη τη ζωή του καθαρός μέσα στο χώρο της καρδιάς. Επίσης κάθε μοναχός στην αρχή της μοναχικής του ζωής δέχεται ποικίλου πειρασμού από την προηγούμενη ζωή του που τον ακολουθεί από τις αναμνήσεις τις οποίες έχει και από τα γεγονότα τα οποία έχει στη ζωή του. Δεν σημαίνει ότι μπαίνει κανείς μέσα στο μοναστήρι και τα πάντα εξαλείφονται Έρχονται από μέσα του διάφορες μνήμες, εικόνες τις οποίες βέβαια χρησιμοποιεί ο διάβολος προκειμένου να του ανάψει την επιθυμία. Μεταξύ αυτών ήταν και, και είναι και η αγάπη των γονέων. Γράφει ο Άγιος Λανός ότι ένας μοναχός είχε μέσα του το λογισμό «Αν σωθεί πόση χαρά θα έχει στον Παράδεισο αν δει ότι η αγαπημένη του γονής είναι στον Άδη». Αυτός ο λογισμός τον απασχολούσε έξι μήνες τότε όπως είδες, ο γράφει του απεκαλύφθη ο Κύριος δηλαδή εμφανίστηκε ο Κύριος είδε την αγάπη και την γλυκύτητα την οποία έχει ο Χριστός και τότε λέει, κατάλαβε όπως γράφει ότι όταν είναι γεμάτη από τη Θεία Αγάπη η ψυχή του μοναχού δεν μπορεί να θυμάται τίποτε άλλο και από τότε φλέγεται η ψυχή του από το πύρι της αγάπης για τον Κύριο Περίπου το ίδιο δεν ξέρω αν αυτό που ανέφερα προηγουμένως είναι δικό του ή αν το, το είπε κάποιος μοναχός γιατί εδώ αναφέρεται για κάποιον μοναχό αλλά ε, πιθανόν είναι και το ίδιο. Αλλά συνέβη καθαρά το λέει ο ίδιος πάλι ότι είχε ένα άλλο λογισμό ότι ο, ο Θεός είναι αδυσόπιτος, είναι πάρα πολύ σκληρός και τότε το εμφανίστηκε ο Θεός και κατάλαβε ο Χριστός δηλαδή είδε τον Χριστό εν πνεύμα Αγίω και κατάλαβε ότι ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη και εκείνο ο οποίος βλέπει το κάλος και τη δόξα του Θεού δεν θυμάται πια τίποτε άλλο. Ο μοναχός όταν πηγαίνει στο μοναστήρι κάνει μεγάλο αγώνα να αποβάλει το γνωμικό θέλημα. Όταν λέμε οικονομικό θέλημα είναι τη δυνατότητα να επιλέγει μεταξύ δύο ή τριών πραγμάτων και κάνει τον αγώνα ώστε να μην επιλέγει αλλά να το κάνει άτρεπτο αυτό στο κακό και συγχρόνως να επιλέγει πάντοτε το καλό αυτό που θέλει ο Θεός και αυτό λέγεται φυσικό θέλημα είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να κόψει το ίδιο θέλημα όχι το θέλημα, το κακό θέλημα και είναι η βάση αυτής της α, επιστήμης την οποία ζουν και όλοι μοναχοί κάνουν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, η ζωή τους και βέβαια και ο Χριστιανός. Ο Άγιος Σιλωνός διηγείται για αυτό το θέμα. Γράφει «Η αγάπη του Θεού δίνει δύναμη για να μένουμε στην ολονύκτια προσευχή. Αλλά εγώ ως άρρωστος, εγώ άρρωστος εξαντλήθηκα από τον πονοκέφαλο και να να αναπαύομαι. Αυτό το έπαθα γιατί επέμεινα στην επιθυμία μου να ησυχάσω στην έρημο εγκαταλείποντας το έργο του οικονόμου. Ο Κύριος όμως ήθελε να είμαι σε όλη μου τη ζωή οικονόμος στο μοναστήρι. Δυο φορές με διόρισαν επίτροπο στις οικοδομές, αλλά εγώ αρνήθηκα και γι' αυτό τιμωρήθηκα. Ύστερα κατάλαβα ότι καθένας μας είναι απαραίτητο στη θέση του και όλοι σώζονται ανεξάρτητα από το βαθμό ή το αξίωμα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει κανείς να εξασκεί την υπακοή ο μοναχός στον ηγούμενο και στα όργανα της μόνης και ο κάθε χριστιανός να κάνει υπακοή, απόλυτη υπακοή στον πνευματικό του πατέρα γιατί έτσι οδηγείται προς τον Θεό. Το επόμενο παράδειγμα από τη ζωή του αναφέρεται σε μια συνομιλία που είχε με κάποιον ασκητή. Το θέμα ήταν τα δάκρυα. Για ποιον πρέπει να κλαίει ο μοναχός, να κλαίει για τον εαυτό του ή να κλαίει για τους νεκρούς να προσεύχεται για τους νεκρούς και να κλαίει για αυτούς. Γράφει ο Άγιος Λουάνος, ένας ασκητής με ρώτησε, κλαίς για τις αμαρτίες σου. Του λέω, μάλλον λίγο, θρυνώ πολύ για τους νεκρούς. Τότε μου λέει εκείνο, μη κλαίς, ε, να κλαίς για τον εαυτό σου, όσο για τους άλλους θα τους αλεήσει ο Κύριος. Έτσι είπε ο ηγούμενος Μακάριος. Έκανε υπακούη και άρχισα να κάνω όπως μου είπε έπαψε να κλαίω για τους νεκρούς αλλά τότε σταμάτησαν τα δάκρυα και για τον εαυτό μου. Ρώτησα ή μίλησα για αυτό το θέμα σε κάποιον άλλον ασκητή που είχε το χάρισμα των δακρύων. Του άρεσε να σκέφτεται τα πάθη του σωτήρα πόσο ο Κύριος, ο βασιλιάς της δόξης, έπαθε τόσα πολλά για μας και έχει να δάκρυα κάθε μέρα. Ρώτησα τον ασκητή, θα ήταν τάχ καλό να προσεύχομαι για τους νεκρούς. Στέναξε και μου είπε, εγώ αν ήταν δυνατόν θα έβγαζα όλους από τον Άδη και μόνο τότε θα αναπαυόταν και θα χαιρόταν η ψυχή μου. Και συγχρόνω έκανε μια χειρονομία σαν να μάζευε στάχια στο θερισμό και από τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα. Από τότε έπαυσα πια να συγκρατώ στις προσευχές μου τα δάκρυα και για τους νεκρούς και επανήλθαν τα δάκρυα και θρενούσα πολύ προσευχόμενος για αυτούς εδώ τι βλέπουμε είναι δύο διαφορετικά στάδια της ζωής ο αρχάριος μοναχός ε, μετανοεί και κλαίει για τον εαυτό του ενώ ο προχωρημένος μοναχός έχει αγάπη για τον κόσμο και κλαίει για τους νεκρούς έχει αποβάλει τη φλαυτία και απέκτησε τη φιλοθεία και τη φιλανθρωπία εδώ είναι δύο ασκητές που έχουν διαφορετική άποψη ο καθένας για το θέμα αυτό προφανώς ο πρώτος δεν είχε διάκριση και δεν είχε και ανάλογη πείρα ενώ ο δεύτερος είχε και πείρα και διάκριση και του είπε τι πρέπει να κάνει καλύτερα, ότι καλύτερα είναι να προσέχετε κανείς για τους νεκρούς. Ο άνθρωπος έχει φυσικά λεγόμενα διάβλητα πάθη και διαβλητά πάθη. Δηλαδή τα φυσικά διάβλητα πάθη είναι η πίνα, η δίψα, το κρύο, η κούραση, ο ύπνο. Ενώ τα διαβλητά πάθη, αυτό που είναι αμαρτωλά, είναι η λεμαργία, η γαστριμαργία, η μέθη, η πολυυυυπνία κτλ. Έργο του μοναχού είναι τα φυσικά και αδιάβλητα πάθη να, να μην μετατραπούν σε διαβλητά. Και τα διαβλητά πάθη να τα μετατρέψει σε αδιάβλητα. Αυτό είναι ένα αγώνα που κάνουν οι μοναχοί. Εδώ φαίνεται κάτι από τι διηγήσει του Αγίου Σουλάνου που λέει κάποτε του ήρθε ένας λογισμό να αγοράσει ψάρια φρέσκα. Και κατά τη διάρκεια τη ακολουθία του ερχόταν συνέχεια ο λογισμό ότι πρέπει να το κάνει. Και κατάλαβε ότι αυτό ο λογισμό είναι από το διάβολο. Είναι πειρασμό. Ή άλλε φορέ του ερχόταν ο λογισμό, λέει, να φάγει και έτρωγε Πολλέ φορές την ημέρα ο να είναι πειρασμένο. Τότε και αυτό κατάλαβε ότι είναι πειρασμό. Γι' αυτό και κατέληξε στο συμπέρασμα. Το χορτά το σώμα δυσκολεύει την καθαρή προσευχή και το Πνεύμα του Θεού δεν έρχεται σε χορτασμένη κοιλιά. Πάντως πρέπει να γνωρίζουμε από πείρα το κατάλληλο για μας μέτρο της νηστείας για να μην αδυνατήσουμε ακέρως και δεν μπορούμε έπειτα να εκτελούμε το διακορυμμά μας γνώρισα έναν υποτακτικό που με την ιστία εξάντλησε τον εαυτό του αλλά αδυνάτησε πολύ και πέθανε πρόωρα. Ένα άλλο περιστατικό που λέγεται, λέγεται ότι ο ηγούμενος στη Μονή όπως ξέρετε είναι ο πνευματικός ιατρός που ξέρει να θεραπεύει. Η Μονή είναι ένα πνευματικό θεραπευτήριο ή θα έλεγα ένα φροντιστήριο στο οποίο μαθαίνει κανείς να κάνει υπακοή και να θεραπεύεται, να φτάσει ή μάλλον να μάθει τη γνώση του Θεού. Σε αυτό αναφέρεται το επόμενο περιστατικό που λέγει ο Άγιος Σουλανός Λέει ότι πριν 15 χρόνια περίπου, ο ηγούμενος αρχηματής Μισαήλ έστειλε τον πατέρα Σίγμα να εργαστεί στο εστιαφόρο της Μονής. Εκείνος όμως αρνήθηκε και είπε «Δεν πάω». Τότε το ρώτησε ο ηγούμενος και πού θέλεις να πας. Ο πατήρ Σίγμα απάντησε στο δάσος να κόβω ξύλα. Πράγματι πήγε στο δάσος και μετά από λίγο έπεσε πάνω από ένα δέντρο και έμεινε πολύ καιρό στο νοσοκομείο και μετανοούσε για την αποστολή, για την παρακοή την οποία έκανε. Και βεβαίως και ο ίδιος διηγείται ότι κάτι παρόμοιο έπαθε όταν ζήτησε να πάει στο παλιό ρωσικό και τότε απέκτησε μια, ένα πονοκέφαλο από την υγρασία που την είχε όλη τη ζωή. Όλη του τη ζωή. Είχε τη βεβαιότητα ότι ο Άγιος Ιουλανός ότι ήταν μεταξύ των εσχάτων ότι μεταξύ των μοναχών των εσχάτων καιρών. Δηλαδή έλεγε ότι είμαστε από τους τελευταίους μοναχούς και τα έσκατα είναι ο χρόνος που θα κυριαρχούνται περισσότερο από το διάβολο και θα, από τους προδρόμους του Αντιχρίστου. Όμως και στη γενική αποστασία γράφει θα υπάρχουν κρυμμένοι μοναχοί που θα κάνουν θαύματα με την προσευχή τους και τη θεραπεία τους. Πάντοτε ο μοναχισμός και τα θαύματα αναφέρονται στην πνευματική πρόοδο του ανθρώπου από το πνευματικό σκοτάδι να φτάσει το φως. Το δεύτερο, να δούμε μερικά περιστατικά, πολύ λίγα περιστατικά σε σχέση που υπάρχουν από το κοινόβιο τη Ιερά Μονή. Ο μοναχός ζει σε ένα κοινόβιο. Η Ιερά Μονή, όταν λειτουργεί σωστά, είναι ένα πνευματικό θεραπευτήριο. Είναι ένα νοσοκομείο που θεραπεύει του ανθρώπου για να φτάσουν στην κοινωνία με το Θεό να φτάσει το φω από την κάθραση και τον φωτισμό, να φτάσει τη θέωση. Μια μονή που διοργανώνεται με βάση την εκκλησιαστική παράδοση ομοιάζει μια, με μια πρώτη εκκλησία με την πρώτη εκκλησία στα Ιεροσόλυμα που περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων καθώς επίσης περιγράφεται και στις επιστολές που έστειλαν οι Απόστολοι στις κατατόπους εκκλησίες οι μοναχοί εκπαιδεύονται για να φτάσουν στην άνω λαμπροφορία δηλαδή να ενωθούμε το Χριστό και να φτάσουν στη δόξα με στο φως ο Άγιος Λουλανός καταγράφει μερικά περιστατικά από τη ζωή του στο Κοινόβιο. Το πρώτο περιστατικό που θα ήθελα να αναφέρω είναι ε, αναφέρεται σε έναν μοναχό που δεν είχε ε, είχε που δεν είχε μάθει να αποδεσμεύεται από τα υλικά καθά δηλαδή να έχει ε, ακτιμοσύνη και δεν έμαθε να ερωτά το Θεό. Γράφει ο Άγιος Σιλουανός για αυτό το θέμα. Πριν κάμποσε καιρό ξέσπασε πυρκαγιά στο κελί του Αγίου Στεφάνου. Ένας μοναχός του κελιού αυτού όταν άρχισε να καίγεται η οικοδομή ήταν έξω από το κελί για να σώσει όμως μερικά πράγματα όρμησε μέσα στο κελί και κάκε και, και ο ίδιος. Αν όμω προσευχόταν στον Κύριο και έλεγε «Κύριε θέλω να σώσω εκείνο το πράγμα» Πε μου, μπορώ να το κάνω αυτό. Τότε ο κύριο βεβαίω θα τον φώτισε και θα έλεγε πήγαινε, αν ήταν δυνατόν. Ή μη πηγαίνει, αν ήταν επικίνδυνο. Τόσο κοντά μα είναι ο κύριο και τόσο πολύ μας αγαπά. Και συνεχίζει. Στη ζωή μου ρωτούσα πολλέ φορέ σε ώρα ανάγκη στον κύριο και πάντα έπαιρνα απάντηση. Αυτή την αγάπη τη γνωρίσαμε όχι με το νου μας, αλλά με την ασφυλαχνία του Θεού από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ίσως πει κανείς ότι αυτό γίνεται μόνο στους Αγίους εγώ όμως λέγω πως ο Κύριος αγαπά και τους πιο άμαρτολους και τους δίνει τα αγαθά του αμέσως μόλις αποστραφεί η ψυχή την αμαρτία και με μεγάλη χαρά παίρνει την ψυχή ο Κύριος την αγκαλιά του και την οδηγεί στον Πατέρα και τότε χαίρονται για αυτόν όλοι οι ουρανοί και το, το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός αγαπά όλους τους ανθρώπους και αγαπά και τους αμαρτωλούς. Ένα άλλο περιστατικό που διηγείται ο Άγιος Λουανός αναφέρεται σε ένα σεισμό και το σημαντικό είναι το πώς αντιμετώπισαν το σεισμό οι μοναχοί οι οποίοι ήταν στη Μονή του Αγίου Παντελήμωνος. Ο σεισμός ξέρουμε προκαλεί μεγάλο φόβο θανάτου. Και μάλιστα προκαλεί οδυνηρό θάνατο αν τελικά είναι μέσω άνθρωπος και πλακωθεί από το σεισμό. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλανός γράφει ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που δείχνει πώς οι μοναχοί, οι καλοί μοναχοί, αντιμετωπίζουν το σεισμό. Λέει, στις 14 Σεπτεμβρίου 1932 έγινε στο Άγιο Όρος δυνατό σεισμός. Έγινε την τετάρτη ώρα της νύκτας, δηλαδή κατά την κοσμική ώρα περίπου 10 η ώρα, μετά το μεσημέρι που οι μοναχοί κοιμούνται. Ε, κατά το μέσο της αγρυπνίας έκαναν αγρυπνία της υψώσης του Τιμίου Σταυρού. Βρισκόμουν στους χωρούς κοντά στο εξομολογητήριο του πατέρα Ιφηγούμενου, ο οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν δίπλα μου έξω από το εξομολογητήριο. Από το εξομολογητήριο έπεσε ένα τούβλο με ασβέστη. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο, αλλά γρήγορα εισήχασα και λέω στο γέροντα υφηγούμενο. «Να, ο ελεημόν κύριος, θέλουμε να μετανοήσουμε. Και βλέπουμε τους μοναχούς και κάτω στο ναό και στους χορούς και ελάχιστοι από αυτούς φοβήθηκαν. Περίπου έξι βγήκαν από το ναό, οι άλλοι όμως παρέμειναν στα στασίδια τους και η αγρυπνία συνεχίστηκε με την καθορισμένη τάξη και τόσο ήρεμα σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Και σκέφτηκα πόσο μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος έχουν οι μοναχοί ώστε σε τέτοιον σεισμό που έτρεμα, έτρεμαν όλες οι τεράστιες οικοδομές της Μονής, έπεφταν οι σοβάδες, κουνιόνταν οι πολυέλεοι, τα καντήλια και τα μανουάλια και χτυπούσαν στο καμπαναριό οι καμπάνες. Χτύπησε ακόμη και η μεγαλύτερη καμπάνα, σχεδόν 12 τόνων και εκείνη να μένουν ήσυχοι. Και σκεφτόμουν, ψυχή που γνώρισε τον Κύριο, δεν φοβάται τίποτα εκτός από την αμαρτία και προπαντός την αμαρτία της υπερηφάνεια. Γνωρίζει ότι ο Κύριος μας αγαπά και ότι Αυτός μας αγαπά και αν Αυτός μας αγαπά τότε τι να φοβηθούμε. Ο ελεήμων ο Κύριος μας συνετίζει. Παιδιά μου μετανοείτε και ζείτε με αγάπη. Γίνετε υπάκουοι και εγκρατείς και μάθετε από μένα την πραγότητα και την ταπείνωση και οι ψυχές σας θα βρουν ανάπαυση. Όμως προαναφέρθηκε ότι η υπακοή είναι βασικό στοιχείο της μοναχικής ζωής για την ατρεψία του γνωμικού θελήματος και την ανάπτυξη του φυσικού θελήματος του προατορικού ανθρώπου. Και σε αυτό το σημείο λέει ο Άγιος Λουλανός ένα παράδειγμα. Την 1η Ιουλίου 1932 με επισκέφθηκε ο πατήρ Παντελεήμων από το παλιό Ρωσικό. Το ρώτησα πώς είναι και αυτός με χαρούμενο πρόσωπο μου απάντησε. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά. Και γιατί χαίρεσαι τόσο, του είπα, όλοι οι αδερφοί με αγαπούν. Και γιατί σε αγαπούν, γιατί υπακούω σε όλους όταν με στέλνουν κάπου. Και σκέφτηκα, είναι εύκολος ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός βρήκε την ανάπαυση με την υπακοή που κάνει για χάρη του Θεού και γι' αυτό αισθάνεται καλά η ψυχή του. Βλέπουμε ότι ο δρόμος προς τη Βασιλεία του Θεού είναι εύκολος με την υπακούη την οποία κάνει ο άνθρωπο. Και μάλιστα παρουσιάζει και παραδείγματα τη ανυπακοής, τα αποτελέσματα και πώ θεραπεύεται τελικά ο άνθρωπο. Δεν έχω ώρα για να σα τα παρουσιάσω όλα αυτά τα παραδείγματα τα οποία λέει. Αλλά είναι σημαντικό το ότι όταν κανείς κάνει υπακοή τότε θεραπεύεται και τέλος πάντων δεν έχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Έχω ακούσει από κάποιον που έλεγε ότι ο μοναχός και γενικότερα ο χριστιανός εκπαιδεύεται σε όλη τη ζωή του για να μάθει πώς να πεθάνει, πώς να περάσει τον παρόντα βίο στην αιώνια ζωή. Αυτή η μετάβαση είναι πάρα πολύ δύσκολο, δύσκολη. Σε αυτό αναφέρεται και ο Άγιος Ιλανός σε διάφορα παραδείγματα, αλλά πώς αντιμετωπίζουν οι μοναχοί το θάνατο χωρίς φόβο, αφήνουν τον εαυτό τους τελείως στο Θεό και δεν φοβούνται τίποτα, ούτε τους σεισμούς, ούτε τα διάφορα γεγονότα της ζωής τους, ούτε και το θάνατο. Πράγματι, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Μέσα σε αυτό υπάρχει ο πλούτος του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, κατά την πίστη μας, λαμβάνουμε τη χάρη του Θεού. Και βέβαια χρειάζεται η συνέργεια. Ο Θεός συνεργεί και ο άνθρωπος συνεργεί. Η πίστη σε έχει πολλούς βαθμούς, αλλά όταν κανείς έχει απόλυτη πίστη στο Θεό και βεβαιότητα, τότε όλη η ζωή του είναι γεμάτη ειρήνη, χαρά και ευλογία. Χαίρετε.